Μετά το περιστατικό που διαδραματίστηκε με του 38 μετανάστε που ήταν εγκλωβισμένοι στον Εύρο, αλλά και τι συνεχιζόμενες ψευδεί επιθέσει τη Τουρκία που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, ακόμη μία περίεργη υπόθεση έρχεται στο φω τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, η Τουρκία συνεχίζει προκάλυπτα να εργαλειοποιεί μετανάστε, να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπατά το διεθνέ δίκαιο. Αστυνομικοί του τμήματο Συνοριακής Φύλαξη Φερών, σε συνεργασία με τη Frontex, διέσωσαν 92 μετανάστες από τι όχθε του ποταμού Εύρου, οι οποίοι είχαν εγκαταληφθεί στο σημείο εντελώ γυμνή. Η Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα να εργαλειοποιεί μετανάστε, να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπατά το διεθνέ δίκαιο. Χθε, η προκλητικότητά τη ξεπέρασε κάθε όριο όταν και οι αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φυλακή Φερών, σε συνεργασία με τη Frontex, διέσωσαν 92 συνολικά παράνομους μετανάστες από τι όχθε του ποταμού Εύρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώ γυμνοί και χωρίς να φέρουν τον παραμικρό εξοπλισμό. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπω οι ίδιοι δήλωσαν στου Έλληνε αστυνομικού, είχαν μεταφερθεί στον Εύρο με τρία οχήματα των τουρκικών αρχών, ενώ εν συνεχεία επιβιβάστηκαν σε πλαστικέ λέμπου για να διέλθουν στην ελληνική πλευρά. Την ώρα που η Ελλάδα προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά τη, επιδεικνύοντα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, η Τουρκία συνεχίζει να αγνοεί όχι μόνο το διεθνέ δίκαιο, αλλά και τη στοιχειώδη ανθρώπινη συμπεριφορά. Χρηματική συνεισφορά ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Ελβατία στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση τη μεταναστευτική κρίση προβλέπει διμερή συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψε ο Υπουργό Μετανάστευση Νότης Μητεράκη και η Υπουργό Δικαιοσύνη και Αστυνομία τη Ελβετία Κάριν Κέλεν Σούτερ. Ειδικότερα, προβλέπονται δράσει που αφορούν στην αναβάθμιση δομών φιλοξενία και των υπηρεσιών ασύλου, αλλά και την ενίσχυση αφενό των εθελούσιων επιστροφών στι χώρε προέλευση και αφετέρου ενταξιακών δράσεων των αναγνωρισμένων προσφύγων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.